κύριε Βουλευτή, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε της Πρέσπας, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου της Φλόρινας, κύριε Συνταγματάκη, κύριε Πύραρχε, αγαπητέ Γιάννη, συγχαρητήρια για την προαγωγή σου και το αξίζεις και το δικαιούσε, είμαι σίγουρος θα πας ψηλότερα και σε ευχαριστώ που με τιμάς με τη φιλία σου. Λοιπόν, οι εκπρόσωποι των συλλόγων, των φορέων, της αστυνομίας και τα μέσα ενημέρωσης. Η σημερινή συνάντηση ως στόχο έχει να γίνει μια πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία του νοσοκομείου μας που μας αφορά όλους. Είναι μια συνέντευξη τύπου με την παρουσία των φορέων για να γνωρίζετε όλοι σας το τι κάνουμε εμείς εκεί στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, όπως γνωρίζετε, έχει κλινικές, έχει εργαστήρια και θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στους δημοσιογράφους για να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και εσάς φυσικά. Λοιπόν, πρώτη κλινική είναι η παθολογική μας, όπου πλέον έχουμε 5 ειδικούς, 4 παθολόγους και ένα πνευμονολόγο. Θυμάστε τον Μάιο που είχα αναλάβει ότι είχαμε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, είχαμε μόνο έναν παθολόγο. Τώρα έχουμε σύνολο 7 γιατρούς και το όλο το προσωπικό 25. Τα βλέπετε τις κάρτες, δεν χρειάζεται να σας λέω πολλά εδώ. Η χειρουργική που προείσταται, συγγνώμη, ξέχασα να σου παρουσιάσω τους συνομιλητές μου, ο κύριος Δημάκης, ο είναι ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας και διευθυντής της χειρουργικής κλινικής, η κυρία Κυπροπούλου, όπου είναι η διευθύνουσα της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Στη χειρουργική κλινική έχουμε 19 κρεβάτια, 3 ειδικούς και οι 3 είναι μόνιμοι και 7 ειδικευόμενους. Αυτό μπορώ να σου το εξηγήσω μετά. Για ποιο λόγο οι ειδικευόμενοι γιατροί επιλέγουν το δικό μας νοσοκομείο για να εκπαιδευτούν. Και το προσωπικό συνολικά είναι 39 άτομα. Η μευτική γυναικολογική έχει 4 ειδικούς, είναι 2 μόνιμοι και 2 επικουρικοί. Οι επικουρικοί, να σας πω με λίγα λόγια, είναι οι γιατροί οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, προσλαμβάνονται για ορισμένο χρόνο που συνήθως ανανεώνεται. Λοιπόν, έχουμε 11 ΜΕΕΣ και βλέπετε κάτω τις γεννήσεις που γίναν στο νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο αυτές οι γεννήσεις πλέον, είναι και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η παιδιατρική κλινική έχει 4 ειδικούς, 3 μόνιμους και έναν ειδικουργό, σύνολο 4 και τους νοσηλευτές 9. Η ορθοπαιδική έχει 4 ειδικούς, 3 μόνιμοι και ένας ειδικουργός και ένας ειδικευόμενος. Έχουμε 2 φυσικοθεραπευτές, σύνολο 19 άτομα. Η οφθαλμολογική έχουμε έναν ειδικό που είναι μόνιμος και 2 ειδικευόμενους. Η καρδιολογική, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, έχει 3 ειδικούς. Είχαμε 4, αλλά συνταξιοδοτήθηκε ο κύριος Κλιγκάτσης. Έχουμε έναν ειδικευόμενο και 5 νοσηλευτές. Η ουρολογική έχει 2 ειδικούς και οι 2 είναι μόνιμοι. Πάμε στα εργαστήρια τώρα. Έχουμε 3 ειδικούς και οι 3 μόνιμοι και έχουμε τους 12 τεχνολόγους. Είναι οι νοσηλευτές εντός εισαγωγικών όπου ασχολούνται με τα μηχανήματα του οπτικολογικού. Το αναισθησιολογικό έχουμε μόνο 2 ειδικούς. Δυστυχώς εδώ έχουμε θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο της Φλόρινας, είναι πανελλαδικό το ζήτημα, υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε αφήσει ούτε μία μέρα που να μην εφημερεύει αναισθησιολόγος. Είναι βασικό αυτό. Δηλαδή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πάντα υπάρχει αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο για να συνεκτικουργήσει την εγχείρηση που ίσως ακολουθήσει. Το μικροβιολογικό αιματολογικό είναι ένα πολύ δυναμικό εργαστήριο. Έχουμε 5 ειδικούς μικροβιολόγους. Σύντομα, βλέπετε 29 άτομα μαζί με την αιμοδοσία. Τα εξωτερικά ιατρία όπου παρευρίσκεται και προϊστάμενος ο κ. Ακριτίδης, έχουμε σύνολο 30 άτομα, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας και φιλοξενίας των ασθενών. Τα γνωρίζετε όλοι, μακάρι να τα γνωρίζετε, αλλά δυστυχώς είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν την υποδοχή των ασθενών. Στα εργαστήρια έχουμε το τμήμα ψυχιατρικής, έχουμε έναν ψυχίατρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό, διότι είχαμε μία επικουρικό ψυχίατρο, αλλά διορίστηκε μόνιμος και εξαιτίας του ότι δεν είχε εκδοθεί ακόμα το ΦΕΚ, το οποίο θα γίνει σε 10 με 15 μέρες. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε μόνιμο ψυχίατρο στη Φλόρινα. Το χρειαζόμαστε, το χρειαζόμαστε. Όχι, ένα.
Ένας υπάρχει στο οργανόγραμμα, δεν προβλέπεται άλλος. Το κεφιά Παπινδέο που με ρωτήσατε, έχει δύο ειδικούς και οι δύο είναι μόνιμοι. Είναι το κεφιά που βρίσκεται στο Αμπιντό, είναι το κέντρο αποκατάστασης βαρέων ασθενών, έτσι, με εγκεφαλικά, σοβαρές εγχειρήσεις κτλ. Διαθέτει αυτό το προσωπικό που βλέπετε, για να μην σας το αναφέρω, και κατά μέσο όρο νοσηλεύονται, πλέον είναι με κλειστή νοσηλεία, δηλαδή μένουν μέσα οι ασθενείς, κατά μέσο όρο 20 άτομα. Φεύγουν, έρχονται, ανάλογα τα περιστατικά. Έχουμε και το κέντρο φυσικής αποκατάστασης Φλόρινας, το γνωστό κεφιά Φλόρινας, όπου έχουμε ωφελούμενος κατά μέσο όρο 22 άτομα, παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και αριστερά βλέπετε το προσωπικό. Η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι ένα από τα δυναμικά τμήματα και απαραίτητα τμήματα του νοσοκομείου. Πολλοί συνάνθρωποι μας απευθύνονται για την αποκάθαρσή τους. Έχουμε δύο ειδικούς που είναι μόνιμοι και έναν γενικό ιατρό, σύνολο ιατρών 3, και από κάτω βλέπετε τους αριθμούς των αιμοκαθάρισεων που έγιναν ανά έτος την τελευταία τετραετία. Το προσωπικό μας συνολικά είναι 55 γιατροί, επιστήμονες μη ιατροί 39, νοσηλευτές 193, 32, τεχνικοί 16 και διοικητικό 34. Σύνολο 369. Πάμε να δούμε το τι κάνουμε με αριθμούς. Εδώ είναι τα εξωτερικά ιατρία. Προσέξτε λίγο, σε κάθε καρτέλα που θα σας δείχνω, θα βλέπετε το 2020. Το 2020 είναι το πικ της πανδημίας, όπου επηρέασε τη λειτουργία του νοσοκομείου γιατί μπήκαν κάποιοι αυστηροί κανόνες. Πάμε στο 2019, εδώ στο κόκκινο που σας έχω σημειώσει εδώ. Στην παθολογική κλινική εξετάστηκαν 16.196 άτομα. Αυτό σημαίνει 44 ασθενείς την ημέρα. Έτσι, με Σαββάτο και Κυριακή. Δεν μιλάω μόνο καθημερινές. Έτσι. Και άμα δείτε στο σύνολο, εδώ πέρα κάτω που δείχνουμε το ποντικάκι, εδώ, άμα αθροίσουμε τις επισκέψεις που είχαμε στα εξωτερικά ιατρία, βγαίνει ότι έρχονται 111 ασθενείς την ημέρα στο νοσοκομείο για τα εξωτερικά ιατρία. Και βλέπετε τις κλινικές και το τι παρουσιάζουν. Αν προσέξετε, πλήθη της ουρολογικής που παρουσίασε μείωση 6% και αυτό συνέβη για τον εξής λόγο. Πρώτον, έφυγε ο κύριος Κλωτακίδης σε σύνταξη και ένας γιατρός μας που είχαμε επέλεξε να μην εμβολιαστεί, βγήκε σε αναστολή, οπότε είχαμε μείνει με έναν γιατρό. Στα άλλα, άμα προσέξετε τώρα, κοιτάξτε, ας πούμε, στην παθολογική. Από 7.000 πήγε 1.032, μετά την πανδημία σας, δηλαδή 2001-2022. Η ορθοπαιδική κλινική στελεχώθηκε με γιατρούς. Αυξήθηκαν και οι επεμβάσεις και οι παρεμβάσεις. Το ίδιο η καρδιολογική, το ίδιο και η οφθαλμολογική, συγγνώμη, που έχει τεράστια αύξηση. Τώρα, στις κλινικές, παθολογική κλινική, δείτε τις νοσηλίες πριν το 20 και μετά το 20. Βλέπετε πριν το 20, δεν υπήρχε η πανδημία, και από κάτω βλέπετε, κανονικά πρέπει να αθροίσουμε βέβαια και τις νοσηλίες λόγω COVID και γίναμε και πιο αυστηρά, δεν επιτρέπαμε, δεν κάναμε το παραμικρό εισαγωγή γιατί φοβόμασταν για την υγεία των ασθενών. Βλέπετε τους θανάτους που είχαμε στην παθολογική κλινική εξαιτίας του COVID και πόσες διακομιδές κάναμε. Σε σχέση με τους αριθμούς που φιλοξενήσαμε λόγω COVID, οι διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία ήταν ελάχιστες. Που σημαίνει τους αντιμετωπίσαμε εδώ. Στο χειρουργικό τομέα, τι επεμβάσεις γίνανε. Υπάρχει τεράστια αύξηση στην ορθοπαιδική εξαιτίας της στελέχωσής τους με γιατρούς, έτσι, και της οφθαλμολογικής. Φυσικά η χειρουργική πάντα ήταν σταθερή σε μεγάλο ρυθμό. Και άμα δείτε τα σύνολα κάτω, όταν σε ένα νοσοκομείο σαν της Φλόρινας, σε κριτικό περιφερειακό, γίνονται 1.400 περίπου επεμβάσεις, σημαίνει κατά μέσο όρο Σαββάτο και με 7 μέρες την εβδομάδα γίνονται 4 χειρουργία την ημέρα. Δεν είναι λίγα. Στον εργαστηριακό τομέα, τρομερά νούμερα. Δείτε λίγο τις βιοχημικές εξετάσεις, εκεί που είναι κόκκινο.
240.000 άνθρωποι κάναν διεθνικές εκτάσεις στο νοσοκομείο. Περιορίστηκε λίγο ο αριθμός μετά το 2020, αλλά ο κόσμος εμπιστεύεται και το νοσοκομείο. Και υπάρχουν βέβαια και οικονομικοί λόγοι που στο νοσοκομείο οι συνεπλημμένοι δεν συμμετέχουν καθόλου, ούτε το ποσοστό το 3% 400 δίνουν στους ιδιώτες. Παρ' όλα αυτά, δείτε και τις αποκονιστικές ακτινογραφίες αξονικές, τεράστια νούμερα για ένα νοσοκομείο όπως είναι της Φλόρινας. Πάμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Έχουμε συμμετάσχει σε 4 έργα. Το πρώτο έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, είναι προϋπολογισμού 1.726.000 και αφορά ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Θα σας δείξω μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες, ανισιολογικά μηχανήματα, χειρουργικές κλίνες, προβολής χειρουργείου, ο ψηφιακός βαστογράφος, ο πύργος λαπαροσκοπικής χειρουργικής που χειρίζεται ο κ. Δημάκης, οι υπερηχογράφοι που πάνε σε διάφορες κλινικές, ο εξοπλισμός του οφθαλμολογικού, ο οποίος είναι πλήρης, έχει ό,τι μηχανήματα χρειάζεται, τα καινούργια μας κρεβάτια, τα οποία είναι ηλεκτρικά, έχουν φύγει τα παλιά και κομμωδίνα φυσικά. Το δεύτερο έργο, 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, αφορά επίσης για το τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής, τα μηχανήματα φορητά αιμοκάθαρσης, για να μην μετακινείται ο ασθενής στη μονάδα αιμοκάθαρσης, πάει το μηχάνημα δίπλα στο κρεβάτι του, αναπνευστήρες, φορητοί, υπερηχογράφοι, τα παρακλίνια monitor που βλέπουν οι γιατροί απομακρυσμένα τις ζωτικές λειτουργίες των ασθενών, μπορεί να σας τα πει ο κύριος Δημάκης αυτά, άλλες φωτογραφίες, απολύμαση αέρα, καινούργια ψυγεία συντήρησης φαρμάκων και αίματος, εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης, πολλές εκπαιδεύσεις γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, είναι της μόδας η τηλεδιάσκεψη. Περιμένουμε το συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου, το οποίο θα παράγουμε οξυγόνο και υδρογόνο, το οποίο θα μας καλύψει σαν νοσοκομείο, δεν θα πληρώνουμε δηλαδή για την αγορά του, και θα μας περισσεύει και θα μπορούμε να το διαθέτουμε. Είτε να το πουλάμε, είτε να το χορηγούμε στα κέντρα υγείας που ανήκουν στην πρωτοβάθμια. Περιμένουμε επίσης ακόμα 38 κρεβάτια, νομίζω ήρθαν χθες. Λοιπόν, γενικά περιμένουμε αρκετά ήδη. Και το τρίτο έργο αξίας 210.000 ευρώ είναι εξοπλισμός πληροφορικής. Ανανέωνεται όντως ο εξοπλισμός πληροφορικής. Εδώ είναι το τι περιμένουμε, για να μην σας απασχολώ. Και το τέταρτο έργο και πολύ σημαντικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου μας, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωράει πάρα πολύ καλά. Συνεργαζόμαστε με την αποκεντρωμένη, με την περιφέρεια, με την αντιπεριφέρεια της Φλόρινας, με τους μηχανικούς. Εδώ θα, από κατηγορία ήταν θα πάει σε βήτα και λέει ας πούμε τι επιδόσεις και αποδόσεις θα έχουμε και εδώ τι παρεμβάσεις θα γίνουν. Πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έτσι. Σύνολο έχουμε πάρει την τελευταία πενταετία 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το θετικό είναι ότι έχουμε απορροφήσει το 100%. Δεν αφήσαμε ούτε μία βελόνα που να μην την πάρουμε. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω ότι η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει το 2020 με άλλη διοίκηση, με τον κύριο Παπούλκα. Απλά στη δική μου θητεία γίνεται η παραδείγμα. Έτσι. Τώρα, επίκειται νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Α, να αναφέρω εδώ τη συνεργασία μας με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου ως τώρα μας έχει χορηγήσει το μηχάνημα μοριακού ελέγχου, το PCR, που κάνουμε στους ασθενείς, όχι τους εξωτερικούς, στους εσωτερικούς μας. Δηλαδή, αν είναι κάποιος να εισαχθεί και να χειρουργηθεί, θα το κάνουμε PCR στο νοσοκομείο. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να απευθυνθούμε έξω. Το θάλαμο βιολογικής ασφάλειας και τη συσκευή απολύμανσης αέρα αξίας 42.000 περίπου ευρώ. Και έχουν εγκριθεί ακόμα και αναμένονται και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Χόσδου σήμερα πέρασε το τελικό στάδιο η συσκευή εκπαίδευσης λαπαροσκόπησης. Για 25 κιλά. Ορίστε. Για 25 κιλά.
Εμείς το βάζουμε 30 για να πάρουμε 25 από εσάς. Λοιπόν, και μια συσκευή Holter που περιμέναμε για την καρδιολογική κλινική. Τι είναι το μηχάνημα εκπαίδευση να παροσκόψει, σας πει ο κύριος Τυπάκης. Εμένα, αυτό το μηχάνημα το περιμένουμε πώς και πώς. Ουσιαστικά είναι ένας εξομοιωτής για να μάθει τη λαπαροσκοπική τέχνη. Γιατί η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι το παρόν, δεν είναι το μέλλον. Σε όλο τον κόσμο είναι το παρόν. Εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά, κάνουμε αρκετές επεμβάσεις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Έχουμε αρκετά ήδη επεμβάσεων. Θέλουμε ακόμα περισσότερα. Αλλά πρέπει κάπως να εκπαιδευτούν και οι νέοι γιατροί και όχι μόνοι. Αυτός ο οποίος θα βοηθήσει και τους νέους γιατρούς να εκπαιδευτούν, να μάθουν την τέχνη, αλλά και εμείς να συντηρήσουμε τις ικανότητες, τα skills. Ό,τι είναι ένας εξομοιωτής για έναν πιλότο, έτσι είναι και αυτό το μηχάνημα για τους χειρουργούς. Στο εξωτερικό, για να ξεκινήσει ένας ειδικευόμενος για να συμμετέχει σε χειρουργία λαπαροσκοπικής φύσεως, πρέπει πρώτα να περάσει από αυτό το μηχάνημα ή αντίστοιχα μηχανήματα. Οπότε πρέπει να γράψει κάποιες ώρες και μετά να μπει στο χειρουργείο. Για να, όχι να κάνει χειρουργείο, να συμμετέχει στο χειρουργείο. Και προφανώς αυτό και κάποιοι γιατροί από διπλανά νοσοκομεία, από συνέδρια από το οποίο προφανώ. Για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και όχι μόνο, και οι νέοι γιατροί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στα πανεπιστήμια, εάν μάθουν και θα το μάθουν ότι έχουμε έναν τέτοιο πύργο, θα προτιμήσουν να ξεκινήσουν εκπαίδευση στην Φλόρινα παρά να πάνε κάπου αλλού. Γιατί θα ξέρουν ότι εδώ υπάρχει το μηχάνημα. Είχε κατέβει τώρα στο γεννηματά την προηγούμενη εβδομάδα για ένα εκπαιδευτικό και το νοσοκομείο, το γεννηματά θα παραλάβει ένα αντίστοιχο μηχάνημα. Γιατί κατάλαβαν και αυτοί όπως και εμείς ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν οι ειδικευόμενοι. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε ρομπότ, που είναι το μέλλον, Δεν το χρειαζόμαστε να μπορείς τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Δημάκη. Τα νέα προγράμματα τα οποία θα πούμε είναι το νέο ΕΣΠΑ 21-27. Θα συμπληρώσουμε ό,τι μας λείπει ή ό,τι δεν μας κάλυψε το πρώτο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, όσον αφορά το ΚΑΦΚΑ βιτέο. Κάποιες χαιρετομίες που εφαρμόστηκαν το πρώτο διάστημα της χρησιμοποιούμε τα καρτελάκια ταυτοποίησης για να ξέρετε εσείς με ποιον μιλάτε στο νοσοκομείο, είναι πολύ βασικό αυτό. Καλύψαμε τις ανασφάλειες τους ασθενείς με φυσιοθεραπείες, όπου δεν μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Διαθέτουμε τα κρεβάτια που αφαιρέσαμε, για να πούν τα καινούργια, σε κατοίκον νοσηλείες ασθενών, ώστε να έχουν κρεβάτι ανακλινόμενο για να τους εξυπηρετήσουμε, δωρεάν εννοείται. Εφαρμόσαμε την ηλεκτρονική παραλαβή αποτελεσμάτων εξέτασης βιολογικών και βιοχημικών, ώστε να μην γίνεται συμφόρηση το μεσημέρι στα εξωτερικά ιατρία και υπάρχει και διάδοση του ιού. Είμαστε από τα πρώτα νοσοκομεία που είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, να έχουμε ψηφιακό αποθετήριο και τον ιατρικό φάκελο που με τους κωδικούς του τάξης το καθένας θα μπορεί να μπαίνει και να βλέπει το ιστορικό του και να αντλεί εξετάσεις που έχει κάνει από το παρελθόν. Θα ανακοινωθεί από τον κύριο Πυρακάκη, πάντως το νοσοκομείο μας είναι μέσα. Επίσης έχουμε το σύστημα όπου πλέον και για τον λόγο ταχύτητας και για λόγους οικονομίας, το σύστημα PAX. Όταν ένας ασθενής κάνει μια εξέταση, αυτόματα ενημερώνει τον γιατρός για το αποτέλεσμά της. Δεν χρειάζεται να πάρεις ακτίνα να την ανεβάσεις πάνω. Αυτόματα ο γιατρός βλέπει, είτε δώσεις αίμα τα αποτελέσματα, είτε εδώ κάνεις αξονική ή μαγνητική τα αποτελέσματά της. Λοιπόν, έχουμε κάνει αίτηση για κατοίκον νοσηλεία όπου τα πρωινά θα, με αυτοκίνητο του νοσοκομείου ένας γιατρός με ένα νοσηλευτή θα γυρνάει στα σπίτια στους κατάκητους ασθενείς για την ιατρική του φροντίδα, να του αλλάξει ένα καθετήρα, ένα νωρό κτλ. Δεν θα χρειάζεται το ΚΑΠ να πηγαίνει, να το παίρνει, να το φέρει στο νοσοκομείο και να ξαναπηγαίνει πίσω, γιατί απασχολούμε και τα ασθενοφόρα και δεν κουράζουμε τον ασθενή. Και τέλος, έχουμε ζητήσει την αύξηση ειδίκευση των ιατρών. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε γιατρός για να πάρει ειδικότητα απαιτείται να εντρυπήσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Το νοσοκομείο μας ως τώρα έδινε λίγους μήνες
από ένα χρόνο έως 18 μήνες σε διάφορες ειδικότητες. Πλέον, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε περισσότερους μήνες, δηλαδή και 2 και 3 χρόνια, έτσι ώστε το νοσοκομείο να γίνει ελκτικό προς νέους γιατρούς, ώστε να το επιλέξουν για να κάνουν την ειδικότητά τους. Νομίζω ότι θα εγκριθούν και αυτά, δεν θα έχουμε θέμα. Τώρα, πριν φτάσω στον επίλογο, θα ήθελα την κυρία Κυπουροπούλα, αν θέλει κάτι να πει. Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να αναφερθώ στην νοσηλευτική υπηρεσία, την οποία εκπροσωπώ. Έχουμε πληρότητα σε νοσηλευτές, βέβαια δεν ακούν, γιατί ενώ οι οργανικές θέσεις είναι οι συγκεκριμένες με τους αριθμούς που έχουμε και είναι καλυμμένες, εξακολουθούν να μην επαρκούν οι νοσηλευτές στις κλινικές για τον εξής απλό λόγο. Το μόνιμο προσωπικό μεγάλωσε. Τα χρόνια περνούν, υπάρχουν ασθένειες που επιβαρύνουν τους νοσηλευτές και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο απογευματινό και στο νυχτερινό ωράριο. Οπότε αυτό είναι ένας παράγοντας που μας δυσκολεύει. Από την άλλη πλευρά, ενώ έχουμε 45 ασθενείς, maximum 50 ημερησίως, σε άλλα νοσοκομεία με τους αντίστοιχους νοσηλευτές θα ήταν αστείος ο αριθμός να μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σε εμάς υπάρχει ο κατακαιρματισμός των κλινικών, γιατί πρέπει να έχουμε, είμαστε απομονωμένο νοσοκομείο και θα πρέπει να έχουμε από όλες τις κλινικές. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες τελευταία. Έχουν γίνει με το Γραφείο Εκπαίδευσης αρκετά μαθήματα, νοσοκομιακές ενημερώσεις, παρουσιάσεις στην αίθουσα του Δήμου, όπου δόθηκε έμφαση στην τεκμηριωμένη γνώση σε θέματα αιχμής που αφορούν την νοσηλευτική. Λοιπόν, ο χρόνος σε εσάς. Ναι, κύριε Περβολάρη. Κύριε Δικητάμα, αναφερθήκατε εκτενώς στο ξεκίνημα στις θέσεις ιατρικού προσωπικού, κυρίως, που είναι καλυμμένες αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, αλλά υπάρχουν ασφαλώς και αρκετές ελλείψεις. Μπορούμε να αναφέρουμε ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις και τις ενέργειες που γίνονται για την καλύψη. Αν θυμάστε, τον Μάιο είχαμε τεράστιο πρόβλημα με την παθολογική. Το νοσοκομείο είναι ζωντανός οργανισμός. Έτσι. Μπορεί τώρα να μην έχουμε πρόβλημα στην παθολογική, σε 2 χρόνια μπορεί να έχουμε. Παράδειγμα, του κάνει καρδιολογική. Είχε 4 ιατρούς. Τώρα ο κύριος Κλιγκάτς συνταξιοδοτήθηκε και ο κύριος άλλος ένας γιατρός εξέφρασε την επιθυμία του να ιδιωτεύσει. Που σημαίνει από 4 πάνε στους 2. Με 2, με 3 καλυπτόμαστε, γιατί αν βάλουμε τις εφημερίες του μήνα από 10, καλύπτουν. Με 2 δεν γίνεται να κάνει 15 εφημερίες. Κοιτάξτε, έχουμε πίστοση έχουμε για να προσλάβουμε γιατρό. Δεν υπάρχουν καρδιολόγοι στην αγορά για να πλαισιώσουν. Όπως δεν υπάρχουν και αναισθησιολόγοι, όπως δεν υπάρχουν και παθολόγοι, έτσι υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που υπάρχει έλλειψη εξαιτίας της πηγής πολλών επιστημών στο εξωτερικό. Έχω τη διαβεβαίωση του κυρίου Νάνη, ο οποίος θα ιδιωτεύσει, ότι εφόσον το χρειαστούμε, θα μας καλύψει εφημερίες, έτσι ώστε το νοσοκομείο μας 30 μέρες το μήνα να είναι καλυμμένο. Σε άλλες κλινικές δεν έχουμε πρόβλημα. Βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο. Μπορεί ο κ. Δημάκης αύριο να σηκωθεί να πει φεύγω, πάω στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυναμική η κατάσταση. Αλλά προς το παρόν έχουμε πολύ καλή πληρότητα. Δηλαδή όλες οι κλινικές μας λειτουργούν κανονικά με εφημερίες και κάλυψη. Κύριε Γεωργόλου. Ένα σοβαρό θέμα που συζητείτε έντονα είναι αυτό η κάλυψη με το πρόγραμμα COVID γεννηματάρους. Είμαστε από τις περιφερειακές ενότητες, λίγες στην Ελλάδα, που δεν έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες να κάνουν δωρεάν εξέταση. Θα σας πω. Πώς προκύψεις να το πω. Θα σας πω. Καταρχήν, για να μπει στο πρόγραμμα COVID γεννηματά πρέπει να έχει πιστοποιημένο εργαστήριο. Αν έχετε προσέξει, δεν ξέρω αν το ψάξατε, υπάρχει ειδική στο σελίδα που λέει ποια εργαστήρια είναι πιστοποιημένα. Δυστυχώς στη Φλόρινα, επειδή αυτό καλύπτεται και οικονομικά και να πας και σε ιδιωτικό εργαστήριο, ούτε τα ιδιωτικά εργαστήρια μπήκαν στο πρόγραμμα.
Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι παρότι έχουμε ένα θαυμάσιο μηχάνημα, νομίζω ένα από τα πιο σύγχρονα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, δεν έχουμε το προσωπικό των ακτινολόγων που σας είπα ότι έχουμε πρόβλημα, να το καλύψουμε με επιπλέον εξετάσεις, γιατί αν καλύπτονται οι εξετάσεις του νοσοκομείου, δηλαδή αναλαώνεται ο χρόνος των δύο ακτινολόγων στο νοσοκομείο. Έχω ζητήσει, έχω κάνει κάποιες ενέργειες. Καταρχήν, έχω μιλήσει με την ελληνική εταιρεία μας του, επειδή αυτό το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα να στέλνει ηλεκτρονικά και να παίρνει ηλεκτρονικά, να μας στηρίξει ένας ακτινολόγος, ειδικός μας ο λόγος, ώστε να του στέλνουμε εμείς τις βροστογραφίες, να μας τις γνωματεύει και να τις δίνουμε στις κυβέρνες. Μου είπαν ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα να συνεργαστούμε με ιδιώτες. Είμαι στη φάση που μιλάω με ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο στην πρώτη επαφή που είχα είναι θετική, και τώρα στις επόμενες μέρες θα έχω μια επαφή με τον διευθυντή του ακτινολογικού του συγκεκριμένου νοσοκομείου για να ξεκινήσουμε. Οπότε θεωρώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσουμε. Κύριε Τρενταφυλλίδη. Κύριε Ρομάντζο, μας είπατε για την καρδιολογική κλινική ότι συνταξιοδοτήθηκε ο κύριος Νικάζης, ναι, και ο κύριος Νάνης θα ιδιωτεύσει. Προκηρύχθηκε η θέση του διευθυντή. Φυσικά. Καταρχήν, οι τρεις καρδιολόγοι που έχουμε τώρα και οι τρεις έχουν τον βαθμό του διευθυντή, άρα δεν έχουμε πρόβλημα στελέχωσης του διευθυντή. Το πρόβλημά μας είναι ο ιατρός. Άλλο πράγμα. Ναι, ας έχουμε λίγο, ναι. Μου υπηρετούν, υπηρετούν με τον βαθμό του διευθυντή. Άλλο υπηρετούν με τον βαθμό του διευθυντή και άλλο ο διευθυντής, ο... Ποιος θα προείσταται, λέτε. Ο οργανικός διευθυντής. Υπάρχει. Έχω τον βαθμό, αλλά δεν είμαι διευθυντής της κλινικής. Υπάρχει. Μπράβο. Έχει τον βαθμό. Λέω. Πότε ξέραμε ότι ο κύριος Κλιγκάτσης θα συνταξιοδοτηθεί. Ο κύριος Κλιγκάτσης, θα σας απαντήσω. Ένα αυτό. Να. Δεύτερο. Αφού ξέραμε νωρίτερα, πως 6 μήνες νωρίτερα πρέπει να προκηρύξουμε τη θέση. Πότε προκηρύξαμε τη θέση του διευθυντή και λέμε σήμερα ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Θα σας πω. Καταρχήν, δεν ξέραμε ότι ο κύριος Νάνης θα ιδιωτεύσει. Ξέραμε, μπορείστε. Ναι. Δεν ξέραμε. Ο κύριος Νάνης το ανακοίνωσε αφού ο κύριος Κλιγκάτσης συνταξιοδοτήθηκε. Άρα δεν γνωρίζαμε. Ξέραμε ότι έχουμε τρεις γιατρούς. Μιλάω για τον κύριο Κλιγκάτση πότε. Προσέξτε, ο κύριος Κλιγκάτσης. Ακούστε με λίγο, αφήστε με να απαντήσω. Ο κύριος Κλιγκάτσης μέχρι τελευταία στιγμή δεν είχε ξεκαθαρίσει αν θα μείνει ή όχι, γιατί το Υπουργείο έδωσε τη δυνατότητα για παράταση σε όσους συνταξιοδοτούνται, όπου και ήταν 2 γιατροί για συνταξιοδότηση, μία γιατρός την δέχτηκε. Ο κύριος Κλιγκάτσης, εξαιτίας κάποιων προσωπικών προβλημάτων, τα οποία είναι σεβαστά, είπε ότι εγώ αποχωρώ. Από τη στιγμή που ο κύριος Νάνης μας ανακοίνωσε ότι θα ιδιωτεύσει τον Δεκέμβριο, από τότε κάναμε όλες τις διαδικασίες, έχουμε εξασφαλίσει την πίστοση και την έχουμε βάλει την έχουμε αναρτήσει δηλαδή στην ιστοσελίδα της τρίτης ΥΠΕ που μας στηρίζει για κάλυψη θέσης, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, προκηρύχθηκε η θέση. Φυσικά. Προκηρύχθηκε η θέση. Αλλά σήμερα, επειδή τα ξέρετε τα πράγματα, δεν διαλέγαμε και για τους παθολόγους, κύριε Τρενταφυλλίδη, και είδατε που πήγε η παθολογική μας. Βρέθηκαν γιατροί. Πρώτα πρέπει να βρει τον γιατρό και μετά να χαρακτηρίζει την πίστοση. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξαιτίας τεράστιας έλλειψης. Η Καστοριά λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια με 2 καρδιολόγους. Βέβαια με του καρδιολόγου δεν είναι να πέσει, γιατί είναι ειδικότητα εχμή. Πηγαίνουμε σε άλλο πεδίο, κύριε Μάντζο. Να πάμε, δεν έχω κανένα θέμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα υγείας και βέβαια και για έναν γιατρό ότι μπορεί να επιτελέσει με υπάρκεια τη δουλειά του, ότι έχει την υγεία του, όταν τον έχουμε 15 μέρες εφημερία, 10 μέρες εφημερία, λέτε ότι με 3 γιατρούς καλυπτόμαστε. Μα ο γιατρός πρέπει να κάνει 7 εφημερίες. Δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Είπα
ότι... Είμαστε, σας πω, θα σας πω ακριβώς τι. Στην καρδιολογή της, τους γιατρούς, όπως είπατε, ότι θα βγάζετε πέρα. Και με τρεις γιατρούς, είπα, μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί μπορεί με 10 εφημερίες να καλύψουν την κλινική. Ναι, αυτό είναι εις βάρος του ασθενή, είναι εις βάρος του γιατρού και πάντα ο κίνδυνος του λάθους είναι ορατός. Ο κίνδυνος του λάθους, κύριε Τριανταφυλλίδη, υπάρχει σε όλες τις ειδικότητες. Δεν υπάρχει μόνο στην καρδιολογική. Είναι είς... άλλο πράγμα από αποκόπωση και είναι άλλο πράγμα από ιατρικό λάθος. Ναι. Σε... Αν σας πω... Καστονόσος είτε με αυτό που λέτε ότι το νοσοκομείο πάει καλά με δυο και με τρεις γιατρούς. Δεν είπα ότι πάει καλά, μη λέτε πράγματα που δεν είπα. Τι είπατε. Είπα ότι με τρεις γιατρούς η κλινική μπορεί να δουλέψει καλύπτοντας εφημερίες και ημερήσια νοσηλεία. Αυτό είπα. Ναι, αυτό το είναι. Καλύτερο είναι με τέσσερις. Ρωτήστε αν θέλετε τα άλλα νοσοκομεία, τα γειτονικά, αν έχουν την πληρότητα των γιατρών που έχουμε εμείς. Όχι. Σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ. Μην κοιτάτε τις φαντεζή εικόνες και τα χαμόγελα. Είμαστε το πιο οργανωμένο και στελεχειακά και ιατροτεχνολογικά νοσοκομείο της περιφέρειάς μας. Αναφέρομαι στους αριθμούς. Ναι. Στους αριθμούς. Ωραία. Το οργανόγραμμα λέει 51 γιατρούς και έχουμε 55. Αλλάξτε το. Το οργανόγραμμα. Ναι. Τέλος πάντων, για να αλλάξει το οργανόγραμμα, ξέρω ότι εσύ, τι γίνεται, τι χρειάζεται να γίνει. Τέλος πάντων, να σας πω. Επειδή και σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε κάνει το Μάιο για την παθολογική, έτσι, τα ίδια μου λέγατε. Είδατε ξαφνικά μια παθολογική από έναν γιατρό, έχει 5 τώρα. Μετά από μήνες. Ορίστε. Μετά από μήνες, κύριε Μάντου. Μετά από μήνες. Μετά από μήνες. Γιατί εδώ, από τη μια μας χωρισιάζεται ότι η νοσηρότητα στη Φλόρινα αυξήθηκε, και λέω αυξήθηκε, γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν επαρκώς ιδιωτικά ιατρία, όχι των ιδιωτών παιδών, κλινικές, που βλέπουμε εδώ καθημερινά, με πολύ κόσμο. Ξέρουμε ότι ο κόσμος γίνει. Όχι, αυτό λέω. Με αυτό. Θέλω λίγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Οι ιδιώτες είναι γιατροί. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Συνάδελφοι είναι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ξέρετε τι θα πω. Ναι, ναι, ηρεμία. Ολοκληρώσω. Έτσι. Λοιπόν, από τη μια έχουμε τους ιδιώτες γιατρούς με τις κλινικές τους που λειτουργούν και τα εργαστήρια στη Φλόρινα. Άρα έχουν κόσμο. Από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος πηγαίνει σε γειτονικά νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη νοσηρότητα στη Φλόρινα. Μπορεί να μας εμπιστεύονται περισσότερο, αυτό γιατί δεν το βλέπετε. Βλέπω μία άνθηση εγώ εδώ. Μία άνθηση. Του ιδιωτικού τομέα. Μία άνθηση. Έχουμε κλινική ιδιωτικού τομέα στη Φλόρινα. Δεν το ξέρετε. Όχι. Ποια κλινική είναι. Για χειρουργικές επεμβάσεις. Για. Χειρουργικές επεμβάσεις. Άλλο αυτό. Όχι στη Φλόρινα, στην Κοζάνη. Ο ιδιώτης είναι ο γιατρός. Ο ιδιώτης είναι η κλινική. Ωραία. Τα αριθμούς της χειρουργικής κλινικής τους είδατε. Μπορείς. Τους είδατε τους αριθμούς των χειρουργικών επεμβάσεων που κάνουμε. Το είδος των επεμβάσεων. Ξέρετε ότι στη χειρουργική κλινική σήμερα χειρουργείται. Ο κύριος Δημάκης χειρουργεί καρκίνο του παγκρέατος, μία από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις. Όχι γιατί δεν είναι μόνο να τον χειρουργήσεις, είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και μετά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Κύριε Μάντζο, είναι νομοτέλεια κλινική με δύο και με τρεις γιατρούς, δεν μπορεί να προσφέρει ποιότητα υγείας. Μέχρι τώρα είχαμε περιστατικό, αφού τα ξέρετε τα πράγματα της υγείας, μέχρι και διατελέσετε διοικητής, όπου χάσαμε ασθενείς, χάσαμε ασθενείς εξαιτίας ανεπάρκειάς μας. Αυτό δεν το ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Το ξέρετε εσείς και οι υπηρεσίες. Δηλαδή αν έγινε να το κρύψουμε. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι το νοσοκομείο μας λειτουργεί σε αυτή τη φάση που είναι, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση. Και
από προσωπικό και από ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Θα μας πείτε αν μας δίνετε τα στοιχεία της δεκαετίας και βέβαια και την κατηγοριοποίηση των χειρουργείων, αν ήθελε ο κ. Δημάκης να μας δώσει την κατηγοριοποίηση. Τα ίδια των χειρουργείων. Ναι, την κατηγοριοποίηση. Τώρα δεν ξέρετε, γίνεται όνομα όμως έβαλε. Για αυτά τα βαθιά. Ναι. Ο κύριος Αντωνιάτης έλεγε να πει κάτι πριν φύγει, επειδή πρέπει να φύγει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους όλους και τον τελευταίο προλαλήσαντα. Καταλαβαίνω ότι με τις ερωτήσεις συμβάλλουν και αυτοί στην βελτίωση των υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει καθημερινά και κατέτως να βελτιώνται, γιατί δεν τελειώνουν ποτέ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μεγάλη και πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας κατά κοινή ομολογία αυτών οι οποίοι γνωρίζουν. Θα το διαβεβαιώσει και ο διοικητής ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Ό,τι ζητήσει τη Δευτέρα του νοσοκομείου Φλόρινας, την Τρίτη υπάρχει. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία του διοικητή της Φλόρινας με τον ΙΠΕΑΚ και με το Υπουργείο. Είμαστε σε μια εποχή στην οποία πολιτική βούληση υπάρχει, τα κονδύλια υπάρχουν. Αυτό το οποίο λίγο μας αναχωρεί είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού ως προς το ιατρικό προσωπικό, απόρρια και της τελευταίας κρίσης και της υγειονομικής κρίσης και της οικονομικής και όλα αυτά. Εγώ θέλω να κλείσω, να συγχαρώ τον διοικητή γιατί θα πρέπει να φύγω, τον διοικητή του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Έχει μια εξαιρετική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και με τον Δήμο και με την περιφέρεια, εννοείται και με τους βουλευτές. Να τον συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια. Ήθελα και να εννοείται... πω στο τέλος αυτά, αλλά ναι, πιάνεις. Όχι, επειδή πρέπει να φύγω, ναι. Εσύ μπορείς να τα πεις, δεν σε εμποδίζει κανένα. Όχι, ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία, τη στήριξη. Είναι εξαιρετικά, πάμε καλά και σας ευχαριστούμε και εσάς που επισημαίνετε τυχόν αδυναμίες. Είμαστε εδώ όλοι μαζί να σας αντιμετωπίσουμε. Θα μας συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε. Κύριε Δημητά, στο πρόσωπό σας όλους πρέπει να αποχωρήσω. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Κάτι βασικό που ξέχασα να πω. Έχουμε μάθει να λέμε ότι το νοσοκομείο είναι καλό επειδή χειρουργεί ο Δημάκης ή επειδή είναι ο Μάντσος ή επειδή είναι ο Βόσμι. Για να μπορέσει ο Δημάκης να φέρει αυτά τα αποτελέσματα έχουν συνεργαστεί πολλοί από πίσω. Είναι ένα ελβετικό ρολόι να το λάγρα να ζάγει. Και η καθαρίστρια του νοσοκομείου, το οποίο ομολογουμένως είναι από τα πιο καθαρά νοσοκομεία, συμβάλλει στο να πετύχει ο Δημάκης, αλλά ο Δημάκης θα είναι μπροστά. Υπάρχει προσωπικό, το διοικητικό, το τεχνικό, το λοιπό, όπου όλοι μαζί δουλεύουν για να υπάρχει αυτή η καλή εικόνα. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Αλλά εμείς ξέρουμε μόνο τον γιατρό. Και είναι λάθος αυτό. Θα μου πείτε, θα πει κάποιος, θα πάω στο νοσοκομείο, στον ουρολόγο τώρα, τον Γιώργο τον Κοτακίδη που έχει φύγει. Θα πει κανένας, πάω επειδή έχει νοσηλεύτρια την Κωνσταντίνα. Όχι. Θα πει πάω εκεί γιατί είναι ο Κοτακίδης. Είναι ο Μάντσος, είναι ο Δημάκης. Αλλά όλοι αυτοί δουλεύουν ώστε να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Και ξέχασα να πω για τα κέντρα υγείας, κύριε Δημάρχη, ότι στηρίζουμε τα κέντρα υγείας και του Δήμου Πρεσπών και του Δήμου Αμιντέου όπως μπορούμε. Κατά την άποψή μου έπρεπε να υπάγονται στα νοσοκομεία για να έχετε καλύτερη κάλυψη στις ειδικότητες. Φυσικά με τα καινούργια στενοφόρα που έχουμε ο χρόνος μετάβασης είναι πολύ μικρός και οι αντιδράσεις μας είναι άμεσες. Κύριε Γεωργούλα. Είχε ακουστεί, τώρα αν δεν κάνω λάθος, πριν δύο χρόνια, κύριο το θυμάται ο Αντιπεκτριάτης, για επέκταση του νοσοκομείου στο διπλανό οικόπεδο. Θα σας πω, ναι. Ένα αυτό. Σας το πω. Και το δεύτερο έτσι λίγο να αλλάξει ναι. Και το κλίμα. Να τα απαντήσω αυτό γρήγορα. Λοιπόν, είμαστε σε διαδικασία, έχουμε αναθέσει εκτιμητή να αγοράσουμε το διπλανό οικόπεδο, ώστε η μονάδα τεχνητού νεφρού να μεταφερθεί σε εκείνο το κομμάτι για να είναι πιο λειτουργική και πιο αποδοτική. Είμαστε στη φάση που οι ιδιοκτήτες συμφωνούν να το πουλήσουν, είμαστε στη φάση να πάρουμε την βεβαίωση του εκτιμητή ώστε να απευθυνθούμε στο Υπουργείο να πάρουμε λεφτά και το αγοράσουμε. Ένα, και να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Ναι. Είναι καλύτερο να ασχολήσουμε παιδιά ή μη ασθενείς.
Καλή ερώτηση. Γιατί τον βουλευτή το ρωτήσατε, εκτός δάσκαλος. Είδατε. Και ο δήμαρχος, αλλά δεν είναι εδώ. Λοιπόν, καλή ερώτηση. Να σας πω, επειδή την έχω... Ορίστε. Πολύ πιο χαρακτήρι σας. Ευχαριστώ πολύ που κάνετε αυτή. Όχι, όχι. Έχει πολλές ομοιότητες και πολλές διαφορές. Ομοιότητες είναι γιατί και το επάγγελμα του υγειονομικού και το εκπαιδευτικού είναι λειτουργικό. Ο ασθενής και ο μαθητής είναι άνθρωποι που θέλουν την βοήθειά μας. Έτσι. Και το σεβασμό μας. Υπάρχουν όμως και διαφορές, ότι τα αποτελέσματα στην εκπαίδευση είναι μακροπρόθεσμα. Ενώ στην υγεία είναι ή άμεσα ή σχεδόν άμεσα. Έτσι. Αλλά ο σεβασμός προς τον αδύναμο, γιατί και ο ασθενής και ο μαθητής είναι αδύναμοι σε σχέση με εμάς, είναι δεδομένος. Και προσωπικά έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι και κάνω παρεμβάσεις όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιος πάει. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την υγεία. Μόνο σαν ασθενής ή συνοδός πήγαινα. Έτσι. Όταν ξαφνικά αναλαμβάνεις τη διοίκηση, εγώ με καλέσα να διοικήσω, όχι να χειρουργήσω. Έτσι. Ένα μάτι εκτός του χώρου ίσως βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά. Έτσι. Ξέρετε ότι όταν υπάρχουν κάποια καθεστημένα, τα οποία είναι καθεστημένα για μια 20ετία και εσύ βλέπεις ότι είναι λάθος. Αλλά αυτός επειδή συνηθίσαν το βλέπει 20 χρόνια, το θεωρεί σωστό, πρέπει να το αλλάξεις. Τώρα, θα το κάνεις με ρήξη, με πειθό, με επιχειρήματα, ίσως χρειάζονται όλοι. Αλλά δεν μετάνιωσα μέχρι τώρα. Οι προθέσεις μου είναι το να βοηθήσω το νοσοκομείο και κατ' επέκταση στον τόπο μου και τους ανθρώπους. Πιστεύω θα το κρίνει πορεία. Ορίστε κύριε, τελειώσαμε κύριε Μαρκεμπόλου. Επειδή αναφερθήκατε σε ένα βαρύ χειρουργείο για το νοσοκομείο μας, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία και την κατηγοριοποίηση που... Εγώ δεν μπορώ να σας δώσω. Υπάρχουν τα στοιχεία καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά με τον κύριο Δημάκη, αν θέλετε, με την κλινική του, μπορεί να σας τα δώσει. Τώρα δεν μπορώ να σας πω πόσους καρκίνους του παγκέζου εντεροκικά ή του παγκρέατος. Κύριε Βόστο. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση και να δώσω και δύο στοιχεία. Δεν δημοσίασε ο αριθμός των βιοχημικών εξετάσεων. 236.000. Αυτά σε σχέση με τον πληθυσμό είναι μεγάλα. Τι κατηγοριοποίηση. Θα σας πω. Αυτές οι εξετάσεις που σας έδειξα, τα νούμερα είναι και για εξωτερικούς ασθενείς, και για νοσηλευόμενους. Όταν ο νοσηλευόμενος τώρα κάνει 3 φορές την ημέρα. Έτσι. 3 φορές την ημέρα να κάνει. Και 4, μπορεί κάθε μία ώρα, ανάλογα το περιστατικό. Γι' αυτό βγαίνει αυτό το νούμερο. Αλλά τα μηχανήματά μας πλέον είναι από τα πιο σύγχρονα. Σε συνδυασμό με την κρίση, σας είπα, ξέρετε ότι αν πάτε σε ένα ιδιωτικό ένα γενικό check-up, δίνεις περίπου 15 ευρώ. Κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν και αυτά τα 15 ευρώ να δώσουν. Και απευθύνονται στο νοσοκομείο. Και να πω και δύο λόγια πρώτα για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Θέλετε να σας δώσω από τρόπο. Ακούγεται. Πρώτον ότι ναι με καθυστέρησε γιατί υπήρξε μια παραδοχή, συνειδητή παραδοχή όταν καταθέθηκε η πρόταση. Μπορείς να κάνουν ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό της επίσης. Με αποτέλεσμα να ανοίγουν 500.000 ευρώ. Έχει γίνει το αίτημα για την αύξηση της χρηματοδότησης για να μπορέσει να είναι η ενεργειακή αναβάθμιση. Ήταν μια συνειδητή επιλογή που έγινε τότε, ήταν υποκοστολογημένη η στέγη γιατί θέλανε να το περιορίσουν στα διαθέσιμα χρήματα. Ναι. Αυτό ήταν λάθος, αλλά πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δίνεται επιπλέον πίσω στις 500.000 ευρώ για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Και όσον αφορά την μηχανή τη προπιάνωση, πέρασε σήμερα πολύ τελική φάση, είναι για 25.000 ευρώ, οπότε μόλις θα καταγραφεί και η απόφαση, είναι στη διάθεση της διοίκησης του νοσοκομείου για να ξεκινήσει όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την προμήθεια του μηχανή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιος άλλος από τους ακροατές, κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι.
Γιατρά, βία διδακτήρης τώρα θα επειδή, ως απλός πολίτης τώρα, επειδή είπε ο διοικητής ότι έχουμε υπερσύγχρονα μηχανήματα για τις εξετάσεις. Έχει σημασία το εξυγχρονισμένο με τον γιατρό που θα κάνει την εξέταση στο μικροβιολογικό, παραδείγματος χάρη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι εκπαιδευμένος ο γιατρό. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να δουλέψω κομπιούτερ που έμαθα με την παλιά τεχνική. Αυτό εννοώ. Ναι. Γιατί δεν έχει κάνει με τεχνίδευση. Καταρχήν, όταν παίρνω ένα καινούριο μηχάνημα. Για να το συμπληρώσω. Γιατί στη σύμβαση είναι η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού για το καινούριο μηχάνημα. Πρώτα να το βάλω σε μια σειρά. Πρώτα έχουμε το μικροβιολογικό. Τα μηχανήματα που έχουν πάρει στο μικροβιολογικό βγάζουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα, άρα κριτήσουν στο κομμάτι του χρόνου και είναι πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Να κάνει μια τιμή καλείου, θες να ξέρεις ακριβώς το σώμα. Άρα οι γιατροί αξιολογούν τα αποτελέσματα. Από εκεί πέρα, οι χειριστές εκπαιδεύονται στο να χειρίζουν τα μηχανήματα για να βγουν αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, και όχι μόνο. Άρα, τα μηχανήματα που έχουμε πάρει μας βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι χρόνος και αξιοπιστία. Δεν το ήθελα να κλείσω το θέμα της αξιοπιστίας, διότι εμείς έξω οι πολίτες λέμε. Δεν πάω στο νοσοκομείο διότι κάνει λάθη ή πάμε στο τάδε γιατί κάνει αυτό εννοώ. Άρα μειώνουμε τα λάθη εμείς. Στο κομμάτι της αξιοπιστίας, η τιμή ότι όσο προσεγγίζει την τιμή, δεν την πραγματική τιμή. Θανάση, άμα ρωτήσω στο νοσοκομείο, δεν θα λες. Θα λες, βγήκαν, τι έχω. Σου είπα, θα ανέβω εκεί στον έκτο. Εκεί αν ανέβεις, θα πας λίγο πιο ψηλά για να μην έχουμε σίγουρα ποτέ. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω... Α, συγγνώμη, ναι, ορίστε. Είπατε ότι ετηθήκατε έγκριση για την παροχή κατοίκου νοσηλεία. Ναι, για να βγει ένας γιατρός από το νοσοκομείο εκτός και να πάει σε σπίτι, θέλει έγκριση από το Υπουργείο. Ναι. Γιατί αν συμβεί κάτι, στον δρόμο μπορεί να έχουμε θέματα. Για να πάει, πρέπει να πάρω έγκριση. Κατόπιν, απευθυνόμαστε στους γιατρούς του νοσοκομείου αρχικά και στους ιδιώτες, όπου με βεβαίωση θα μας υποδείξουν ποιους θα νοσηλεύω. Δηλαδή, αν μπορούμε να του προσφέρουμε κατοίκο νοσηλεία, άμα θέλει κάτι πιο έμπεριστατο, πιο σύνθετο, θα πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο. Θέλει, ξέρω εγώ, αξιονική, δεν μπορώ να πάω στο σπίτι που κάνω αξιονική. Αυτό... Αλλά του να αλλάξουμε έναν καθετήρα σε έναν παππού, πάει το ασθενοφόρο, τον παίρνει, τον φέρνει. Ο παππούς περιμένει αν υπάρχει κάτι έκτακτο. Το αλλάζουμε τον καθετήρα και ξαναπάει πίσω. Εκτός από την ταλαιπωρία του παππού, απασχολούμε και το ασθενοφόρο το οποίο είναι πολύτιμο. Το να πάει ένας γιατρός, ένα νοσηλευτή στο σπίτι, στον παππού και το αλλάξει τον καθένα για 5 λεπτά, δεν έγινε και κάτι. Είναι κοινωνική προσφορά. Ή να του πάρουν αίμα. Ναι, αυτό ήθελα. Από άποψη προσωπικού καλύπτεται αυτό. Φυσικά. Τότε θα χρειαστούμε έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή και έναν οδηγό. Και μπορεί να οδηγάει και ο γιατρός. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Συγνώμη. Να εξυπηρετηθεί ο κόσμο. Και έτσι και να μην μάθει εξαιτία και του κορονοϊού. Μπορεί αυτός ο παππούς να βγει στα εξωτερικά ιατρία και αν κολλήσει κορονοϊό να πεθάνει από κορονοϊό παρά την πάθησή του. Έτσι. Κάτι άλλο. Όχι, λοιπόν. Η ιστορία. Πάλι την έχεις κάνει. Όχι, το λέω πριν. Το άφησα αλλού. Το άφησα τελευταία. Άντε πες. Γιατί ήμασταν πελάτες εμείς που πάμε. Οι ιστορίες. Ποτέ μιλες ποτέ. Όχι, όχι τέτοιοι πελάτες. Α, δεν το σκεφτάμε. Γιατί είναι συγκεκριμένο για τις ιστορίες με τους υπαλλήλους που πηγαίνουν στο δικαστήριο και λοιπά υποκλήσεις. Ναι. Δεν. Εντάξει, προσπαθούμε να τις κλείσουμε, να λύνουμε τα προβλήματα εκεί και όχι δικαστικά. Δεν μας τιμάει κιόλας και σαν επιστήμονα. Εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο νοσοκομείο. Όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο για τη δουλειά τους, τα αποτελέσματα του οποίου τα βλέπετε εσείς, αλλά δεν βλέπετε αυτούς που είναι πίσω από τα σκηνικά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σαπαλίδη που μας διέτησε την αίθουσα, εσάς που παρευρεθήκατε εδώ και να κλείσω λέγοντάς σας ότι να είμαστε περήφανοι για το νοσοκομείο που έχουμε, να το εμπιστευόμαστε, γιατί πρώτα απ' όλα σεβόμαστε τους ανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.